είσαι καλά, Σπύρο μου. Τι είναι αυτά που λες. Κάνω τη δουλειά μου. Έχει γίνει νούμερο ένα κατίνα της τηλεόρασης. Άκου, εγώ έστω πληρώνομαι πολλά χρόνια για να κάνω την κατίνα και την κάνω με αξιοπρέπεια. Αυτή είναι η δουλειά μου. Είναι πολύ σημαντικό να μην μπορείς να πεις αλήθειες και να αφήνεις υπονοούμενα με σκοπό να δείξεις. Με σκοπό να δείξεις. Αυτό σε καθιστά νούμερο ένα κατίνα της ελληνικής τηλεόρασης. Και δεν είναι άσχημο, είναι στάτους. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, φίλοι μου. Να πω στον αγαπητό κύριο Μαρτίκα, τον οποίο δεν γνωρίζω, δεν έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου, που είναι ένας εξαιρετικός φαρμακοποιός, να έχει αλυσίδα φαρμακείων. Γεια σας, ένα κουτάκι happy end θα ήθελα. Γεια σας. Καλέ, για το αστεράκι μου, απλά είναι λίγο ντροπαλό. Μπορεί να έπεσε όντως θύμα ληστείας και βεβαίως λυπούμαστε όλοι γι' αυτό. Αλλά τα χιλιόμετρα, φίλε Σπύρο, που έχει γράψει η Έλενα Πολυκάρπου στο ρεπορτάζ, τον οποίο όλοι όσοι την ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια υποκλεινόμαστε. Και είμαστε αλφα εθνικοί. Είναι από τις καλύτερες δημοσιογράφους και από τις καλύτερες ρεπόρτερ. Οπότε, λίγα τα λόγια σου και χαμηλά το κεφάλι. Είναι σε καμιά ώρα πρωινιάτικα. Λίγο σεβασμό στην Έλενα. Άντε μου και στο διάολο. Σε μένα θα μιλάμε σεβασμό. Με πολύ σεβασμό σας απαντάω.